δικαιώματα του παιδιού, συνομίλησα με τον Διευθυντή της Greenpeace, κύριο Νίκο Χαραλαμπίδη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να συμμετάσχετε σε όλη αυτή την ενέργεια που προσπαθούμε να κάνουμε στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ζωή χωρίς πλαστικά είναι δικαίωμα των παιδιών», που γίνεται σε συνεργασία με το PIMED και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σκοπός μας είναι να ευαισθητοποιηθούν μικροί και μεγάλοι σχετικά με τα πλαστικά και να βρούμε ουσιαστικά εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να οδηγήσουν στη μείωσή τους. Θα θέλατε να μας πείτε ποιος είστε, πού εργάζεστε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία και νιώθω πολύ μεγάλη χαρά που κατάφερα να βρω αυτό το χρόνο, γιατί είναι και για μένα μια πολύ όμορφη γέφυρα αυτή η κουβέντα. Με λένε Νίκο Χαραλαμπίδη, είμαι ο διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη θάλασσα όταν μόλις είχα τελειώσει τις σπουδές μου, σχετικές με τα από φυσικό σε ωκεανογραφία και ωκεανολογία. Ξεκίνησα να δουλεύω πάνω στο κομμάτι της θαλάσσιας οικολογίας, άρα δελφίνια, φάλαινες, ψάρια, λιλία, χελώνες και. Πριν την Greenpeace η ενασχόλησή μου με το φυσικό περιβάλλον είχε κυρίως να κάνει με αυτό που ονομάζουμε conservation, δηλαδή προστασία της άγριας ζωής και συγκεκριμένα της θαλάσσιας χελώνας. Από παλιά, μην πάμε σε χρόνια του περασμένου αιώνα ούτως ή άλλως, το θέμα της πλαστικής ρύπανσης έχει προκύψει εδώ και αρκετά χρόνια στο ραντάρ μου, στη δουλειά που κάνω, αφενός μέσα από διάφορα σχήματα για τη διαχείριση απορριμμάτων, για ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, καύση, ταφή κτλ. Και πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, σαν θαλάσσια ρύπανση, από το 2018 και μετά κυρίως, και μέσα από σειρά μετρήσεων που έχουμε κάνει σε ελληνικές θάλασσες για να δούμε πόσο εκτενές είναι το πρόβλημα και να ξεκινήσουμε ουσιαστικά τη λύση του, η οποία προφανώς δεν είναι ο καθαρισμός των παραλίων, αλλά να σταματήσουμε το πλαστικό μιας κρίσης. Αυτά σαν μικρή εισαγωγή. Πολύ ωραία. Ειρήνη, θα ήθελες να ρωτήσεις κάτι? Ναι. Εγώ θα ήθελα, καταρχάς, είμαι η Ειρήνη. Είμαι από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Παιδιών και θα ήθελα να μάθω ποια είναι η γνώμη σας για τους ανθρώπους που πετάνε πλαστικό στις θάλασσες. Καλή ερώτηση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Κρίνοντας από το τι βρίσκουμε μέσα στις θάλασσες, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Κάποιοι το κάνουν γιατί θεωρούν ότι η θάλασσα είναι μια απέραντη έκταση, άρα θα τα καταπιεί όλα αυτά και δεν υπάρχει πρόβλημα. Βλέπουμε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και έχει ξεπεράσει τα όρια της. Κάποιοι είναι απλώς λιγότερο προσεκτικοί. Και πολλές φορές τα σκουπίδια τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα καταλήγουν από άλλα πράγματα, από χωματερές, από πλοία, από. Θα έλεγα ότι έχουμε φτάσει και γυρνάω στην ερώτησή σου, Ειρήνη. Σήμερα πλέον βρισκόμαστε στο σημείο που η θάλασσα μας ξεβράζει στη μούρη αυτά που τις έχουμε πετάξει μέσα. Αν δεν κάνουμε κάτι γρήγορα, απλώς θα κολυμπάμε σε μία σούπα πλαστικών. Ήδη σχεδόν όλα τα ψάρια τα οποία εξετάζουμε περιέχουν κομμάτια πλαστικών στο στομάχι τους. Άρα και εμείς τρώμε κομμάτια πλαστικών και έχουμε κομμάτια πλαστικών στο στομάχι μας. Ελπίζω πριν γεμίσουμε πλαστικό κι εμείς, πριν γεμίσουν πλαστικό οι θάλασσες και γίνει μια τεράστια λάσπη πλαστικών, να κάνουμε τα βήματα που πρέπει. Πολύ ωραία. Άρα σε αυτό που αναφέρετε προηγουμένως, είχε ένα άλλο παιδί την απορία. Αφού πετάμε τις πλαστικές συσκευασίες λέει, στον κάδο της ανακύκλωσης, πώς αυτά καταλήγουν στις θάλασσες? Πολύ καλή ερώτηση. Η ανακύκλωση φαίνεται ότι έχει λειτουργήσει σαν ένα πολύ καλό άλοθη για να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε πλαστικά μιας κρίσης. Βλέποντας τις διεθνείς στατιστικές, ας πάρουμε τα μπουκαλάκια του νερού για παράδειγμα, λιγότερο από 1 στα 10 καταλήγει στην ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα καταλήγουν σκουπίδια. Από τα σκουπίδια καταλήγουν σε χωματερές, άλλα θα πάνε για κάψιμο, άλλα θα πάνε για σαν καύσιμο σε τσιμεντάδικα και κάποια θα καταλήξουν μέσα από ποτάμια κτλ. Θάλασσες στη θάλασσα. Άρα, ακόμα και τώρα, που υποτίθεται ότι η ανακύκλωση είναι μια κοινή πρακτική σε τις περισσότερες χώρες του κόσμου ή σε πολλές χώρες, ο τεράστιος όγκος των πλαστικών συνεχίζει να καταλήγει σε θάλασσες, χωματερές κτλ. Αν θέλετε, μάλιστα, να δώσουμε και μια χρονική διάσταση στο ερώτημα του παιδιού, φαίνεται ότι μέσα στα τελευταία λίγα χρόνια έχουμε αυξήσει πάρα πολύ το
τα πλαστικά μιας χρήσης και τις πλαστικές συσκευασίες που χρησιμοποιούμε. Άρα έχουμε αυξήσει πάρα πολύ και τα σκουπίδια μας. Σε ρυθμό ο οποίος ξεπερνάει την ικανότητά μας και τη διάθεσή μας και τα συστήματά μας για ανακύκλωση. Ακόμα και αν διπλασιάσουμε την ανακύκλωση που κάνουμε, την τριπλασιάσουμε, ο μεγαλύτερος όγκος των πλαστικών μιας χρήσης και των συσκευασιών θα καταλήγουν στις χωματερές και μέρος από αυτές θα καταλήγει στις θάλασσες. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε κάνει μια καταγραφή σε μια ερημική παραλία της Εύβοιας που κοιτούσε προς το Αιγαίο, η οποία δεν είχε ρήπανση από κάποιον αστικό οικισμό, από κάποιον αστικό ιστό, από σπίτια, άρα ό,τι ερχόταν ήταν από τη θάλασσα. Μετρήσαμε πολλά κυβικά πλαστικών και καταγράψαμε στη συνέχεια τα πλαστικά αυτά. Τα περισσότερα ερχόντουσαν από πλοία, γιότ κτλ. Και από αρκετές χώρες και πολλά από αυτά, βλέποντας την ημερομηνία λήξης επάνω, ήταν εκεί για πάρα πολλά χρόνια. Μην υποτιμάμε και το χρόνο ζωής των πλαστικών, ο οποίος είναι τεράστιος. Κάποια από αυτά μπορεί να μην διασπαστούν ποτέ. Μπορεί να χρειάζονται πολλές εκατοντάδες χρόνια. Πάνω σε αυτό που είπατε τώρα, ακριβώς αυτή την ερώτηση έχει κάνει ένα άλλο παιδί που λέει ότι είναι αλήθεια πως τα πλαστικά μιας χρήσης δεν φεύγουν ποτέ από το περιβάλλον και αυτό που μας είπε ότι όντως δεν μπορούν να διασπαστούν, αλλά ρωτάει γιατί. Πρώτα απ' όλα, όταν μιλάμε για πλαστικό, να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για τουλάχιστον 7 διαφορετικές κατηγορίες υλικών, τα οποία μπορεί να έχουν και διαφορετικές ιδιότητες. Το πλαστικό δεν είναι ένα πράγμα. Η ικανότητα ανακύκλωσης, ανάκτησης, επανακρησιμοποίησης του καθενός από αυτά, του πολυπροπυλένιου, του πολυστηρένιου, του PET, του PVC κτλ. Είναι διαφορετική. Και επίσης το καθένα από αυτά μπορεί να είναι σκληρό, πιο πυκνό. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι τα πλαστικά αυτά, συνήθως ακόμα και στην ανακύκλωση, φτάνουν μπερδεμένα. Η διαλογή τους είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ξεκίνησα πριν με το αγαπημένο μου μπουκαλάκι του νερού, το οποίο το βρίσκουμε παντού και είναι πρακτικά αδύνατο να το αποφύγουμε πλέον. Πας και σου κάνουν δώρο ένα μπουκάλι νερό και λες: δεν θέλω, μα πάρτο, μα δεν θέλω, μα πάρτο. Μα δεν θέλω, σου λέω. Κράτα το για την άλλη φορά. Το μπουκαλάκι του νερού λοιπόν είναι 3 διαφορετικά πλαστικά. Είναι ένα υλικό το μπουκάλι, ένα αντίστοιχο υλικό πιο μεγάλης πυκνότητας το καπάκι και ένα τρίτο υλικό η ετικέτα. Μπροστά σε όλο το χαμό που έχει γίνει με το πόσο πλαστικό κτλ. Κτλ. Οι εταιρείες τι κάνανε για να μειώσουν τα πλαστικά. Το καπάκι πλέον είναι δεμένο πάνω στο μπουκάλι και δεν φεύγει. Λες, παιδιά, μας κοροϊδεύετε προφανώς, έτσι. Εμείς είπαμε να μειώσουμε τα πλαστικά μιας χρήσης. Όχι να το κάνουμε πιο σημαζεμένο το πλαστικό μιας χρήσης. Πολλά από τα πλαστικά λοιπόν αυτά αργούν πάρα πολύ να διασπαστούν στο φυσικό περιβάλλον. Ο μόνος τρόπος για να τελειώσει, ξαναγίνει πρώτη ύλη, ας πούμε, είναι να μπει σε κάποιο φούρνο, να μπει σε υψηλές θερμοκρασίες και στη συνέχεια, ανάλογα με την καθαρότητα της ύλης του υλικού αυτού, μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί άλλες φορές για την ίδια χρήση. Τις πιο πολλές φορές όμως, επειδή είναι βρώμικο, επειδή έχει προσμίξεις, θα πάει σε κάτι άλλο. Θα έχουμε το λεγόμενο downcycling, θα χρησιμοποιηθεί σε κάποια χρήση χαμηλότερης ποιότητας, αν θέλετε. Άρα λοιπόν, εκεί που ξεκινεί το πλαστικό στο 50, όταν μπήκε στη ζωή μας, μπήκε σαν ένα εύκολο, άθραυστο, φτηνό υλικό κτλ. Κτλ. Αυτή τη στιγμή έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει παντού, έχει γεμίσει τις θάλασσες, έχει γεμίσει τα στομάχια μας, έχει γεμίσει πουλιά και ψάρια. Οι συσκευασίες που χρησιμοποιούμε είναι απίθανες. Απλώς περιγράψτε το εξής: ξεκινήστε μια κανονική σας ημέρα και περιγράψτε το τι κάνετε σε όλα τα βήματά σας. Βγαίνετε και παίρνετε ένα καφέ, στη συνέχεια παίρνετε κάτι να φάτε και κλείστε την ημέρα σας και μετρήστε πόσα διαφορετικά πλαστικά έχετε συναντήσει, πόσα από αυτά ανακυκλώνονται, για πόσα από αυτά θα βρείτε κάτω ανακύκλωσης, πόσα από αυτά θα καταλήξει στη χωματερή κτλ. Η εικόνα είναι πραγματικά τραγική και μάλιστα συζητούσαμε με τη φίλη Μυρτό πριν από χρόνια το πόσο αστείο είναι να πηγαίνεις και να αγοράζεις βιολογικά προϊόντα τα οποία για λόγους ασφαλείας είναι κλεισμένα μέσα σε μια μπανάνα, ένα πορτοκάλι κτλ. Μέσα σε ένα πλαστικό σελοφάν, μέσα σε ένα δισκάκι πολυστηρενίου και λες, μα εγώ το κάνω για την υγεία μου και για το περιβάλλον. Πώς μπορεί να το κάνω για την υγεία μου και το περιβάλλον και να είναι ντυμένο στο πλαστικό. Αυτή η θεώρηση των πραγμάτων θα πρέπει να αλλάξει. Αυτό το δεδομένο θα πρέπει να ανατρέψουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε πρακτικά για να μειώσουμε το πλαστικό μιας χρήσης? Να μειώσουμε το πλαστικό μιας χρήσης. Αυτό. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Υπάρχουν δύο τρόποι να το κάνουμε αυτό. Ένας είναι ο προσωπικός. Τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας.
Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, από το παγούρι και το παγουρίνο, μέχρι το ποτήρι του χυμού και του καφέ, μέχρι το μπολάκι με το φαγητό μας, όπου διαλέγουμε εμείς το φαγητό μας και όχι κάποια αλυσίδα, είτε μαμαδίστικη είτε πιο πλαστική. Εξασφαλίζουμε και την ποιότητα και το τι θα φάμε και το πότε θα το φάμε, αλλά και το ότι δεν παράγουμε σκουπίδι. Μπορείτε στη συνέχεια να γίνετε και πιο απαιτητικοί, δηλαδή μπορείς να πας σε ένα μαγαζί, σε ένα κατάστημα που φτιάχνει χυμούς νερών με το δικό σου παγούρι, με το δικό σου ποτήρι και να πεις το θέλω εδώ. Εγώ έχω δοκιμάσει με φτωχά αποτελέσματα, ομολογώ, πολλές φορές να πηγαίνω σε εστιατόρια με το δικό μου τάβερ και να λέω θέλω εδώ, όπου εκεί έχουν οι εστιατόρες δικαιολογημένα πρόβλημα. Γιατί για λόγους ασφάλειας τροφίμων, τα διάφορα ISO, HACCP κτλ. Δεν δικαιούνται να σερβίρουν σε κάτι πέρα από συγκεκριμένα δοχεία τα οποία είναι εξασφαλισμένο ότι τα οποία δοχεία τους θα ξαναγυρίσεις πίσω για να τα γεμίσουν. Δηλαδή δεν γίνεται, γιατί το δοχείο αυτό πρέπει να είναι εξασφαλισμένο ότι είναι αποστηρωμένο κτλ. Κτλ. Άρα και εκεί έχει πολλή δουλειά να γίνει. Έχουμε λοιπόν μία σειρά από προσωπικές επιλογές. Έχουμε άλλες επιλογές που μπορούμε να κάνουμε σαν πολίτες, σαν ομάδες. Για παράδειγμα, σκεφτείτε το εξής. Αν ζητούσαμε από τους Δήμους μας να βάλουν βρύσες σε πλατείες. Σκεφτείτε στα καλά καθούμενα πόσες χιλιάδες μπουκαλάκια νερού δεν θα δινόντουσαν. Γιατί ο καθένας θα μπορούσε να βρει νερό από εδώ και από εκεί. Ειρήνη, αυτό δεν το έχει ζήσει. Εγώ, επειδή είμαι γέρον, το έχω προλάβει. Πριν φτιαχτούν τα πλαστικά μπουκαλάκια, δεν υπήρχαν πάντα. Πριν φτιαχτούν λοιπόν τα πλαστικά μπουκαλάκια, όταν διψούσε και ήσουν μέσα στην πόλη, έμενε σε ένα καφενείο, έπαιρνε ένα ποτήρι νερό, έπαιρνε, έλεγε ευχαριστώ και το άφηνε. Ήτανε το νερό, ήταν ένα δημόσιο αγαθό το οποίο ήταν δωρεάν. Δεν είχε διανοηθεί κανείς ότι θα πληρώσεις για το νερό. Η λογική ότι πάω και δίνω 50 λεπτά για να πάρω ένα πλαστικό μπουκάλι, και το πλαστικό μπουκάλι πληρώνεις, δεν πληρώνεις το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο δεν έχει κόστος ουσιαστικά. Αυτό είναι κάτι καινούριο, το οποίο σήμερα το θεωρούμε δεδομένο. Για να απαντήσω στην ερώτησή σου λοιπόν, θα πρέπει να αμφισβητήσουμε όλα μας τα δεδομένα. Γιατί θα πρέπει να μου δίνει ο άλλος πλαστικό μαχαιροπύρουνο και εγώ να το παίρνω, γιατί θα πρέπει αυτό να είναι μέσα σε κάποιο σελοφάν, γιατί να μην έχω εγώ το δικό μου πλαστικό μαχαιροπύρουνο κτλ. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μία σειρά από προσωπικές επιλογές, μία σειρά από πιο ομαδικές επιλογές, και από εκεί και πέρα στους μεγαλύτερους που ψηφίζουν, και εσύ κάποια μέρα θα ψηφίζεις, κριτήριο για τον δήμαρχο που θα επιλέξω ή για τον πολιτικό και το κόμμα που θα επιλέξω είναι οι πολιτικές και το θάρρος που θα έχει να αλλάξει τα πράγματα σε αυτό το τομέα. Πολύ ωραία. Εμείς πριν μιλήσουμε μαζί σας, είδαμε λίγο το site που έχει η Greenpeace και είδαμε άρθρα που έχετε βγάλει, και από εκεί μας γεννήθηκαν κάποιες ερωτήσεις ή είχαμε κάποιες άγνωστες λέξεις που θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τι σημαίνουν. Αλλά για αρχή, η Ειρήνη θα ήθελε να σας ρωτήσει έτσι, σχετικά με την ονομασία, κάποια πράγματα. Πώς βγάλατε το όνομα Greenpeace για την οργάνωσή σας? Το 1970 είναι μια καλή ευκαιρία να ψάξεις πίσω στην ιστορία και να δεις πώς ήταν ο κόσμος το 70-71. Υπήρχε ψυχρός πόλεμος, υπήρχε ένα πολύ έντονο αντιπυρηνικό κίνημα, τότε υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία, την οποία την ζούμε τώρα πολύ λιγότερο, για ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα, για ένα πυρηνικό πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Γεννήθηκε λοιπόν τότε ένα κίνημα το οποίο ήθελε να πετύσει την παγκόσμια ειρήνη και ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλοντος. Η ραδιενέργεια δεν ήταν απειλή μόνο για την ανθρώπινη υγεία, αλλά ήταν και για το περιβάλλον. Η πρώτη ομάδα από αυτούς τους ανθρώπους αποφάσισε να κάνει το εξής παράτομο για την εποχή εκείνη, να νοικιάσουν μια ψαρόβαρκα, ένα καΐκι, και να πάνε στη μέση του πουθενά, κάποιες χιλιάδες μίλια μακριά από τις ακτές του Καναδά, για να σταματήσουν τις πυρηνικές δοκιμές που ήθελε να κάνει η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν φτάσαν ποτέ εκεί, δεν κατάφεραν ποτέ να φτάσουν εκεί, αλλά κατάφεραν να σταματήσουν τις πυρηνικές δοκιμές και να δημιουργήσουν ένα παγκόσμιο κίνημα για να σταματήσουν οι πυρηνικές δοκιμές και για να προχωρήσει η παγκόσμια ειρήνη και η προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι ξεκίνησε η σύνδεση του Green και του Peace, του πράσινου και της ειρήνης. Έξω και έγινε ο Peace. Η γνωστή σας οργάνωση Greenpeace μαζί με εσάς, τι κάνετε για να υπάρχει τροφή και νερό χωρίς τοξικές ουσίες? Στα πρώτα χρόνια της Greenpeace είχε ασχοληθεί πάρα πολύ έντονα με την απαγόρευση της απόρριψης τοξικών ουσιών. Αυτό που ζούμε σήμερα, που υπάρχουν περιορισμοί και κανόνες κτλ., δεν ήταν ο κανόνας. Τη δεκαετία του 70 αλλά και τη δεκαετία μέχρι τα μισά της δεκαετίας του 80
Τα τοξικά τα ρίχναμε στη θάλασσα. Τα σκουπίδια τα ρίχναμε στη θάλασσα. Τα ραδιενεργά απόβλητα τα ρίχναμε στη θάλασσα. Εκεί ήταν OK αυτό, εκεί ήταν νόμιμο. Πράγματα λοιπόν που σήμερα θεωρούμε δεδομένα, δεν ήταν πάντα δεδομένα, έγιναν δεδομένα γιατί κάποιοι τα απέτησαν, κάποιοι τα φέραν στο τραπέζι μας, τα φέραν στη μούρη μας που λένε. Αναγκάστηκαν οι πολιτικοί να πάρουν αποφάσεις και η δουλειά των επόμενων γενιών είναι πρώτον να μάθουν πώς έγινε αυτό, μην θεωρούν ότι επειδή είναι κερδισμένο το έχουμε για πάντα. Και δεύτερον, να τσεκάρουμε ότι αυτό το πράγμα όντως εφαρμόζεται και δεν κάνουμε βήματα πίσω. Έτσι, για παράδειγμα, σήμερα δεν επιτρέπεται να πετάξετε στη θάλασσα τοξικά απόβλητα. Δεν επιτρέπεται να πετάξει στη θάλασσα ραδιενεργά απόβλητα. Ο Ατλαντικός είναι γεμάτος από τσιμεντοβάρελα, από ραδιενεργά απόβλητα από περασμένες δεκαετίες, όταν ήταν νόμιμο. Τα οποία κάποια στιγμή το τσιμέντο αυτό θα διαβρωθεί και η ραδιενέργεια αυτή θα αρχίσει να διαρρέει στη θάλασσα. Το ίδιο και με τα τοξικά απόβλητα τα οποία έχουν πέσει κατά κόρον σε διάφορες θάλασσες, σε διάφορους ανοιχτούς ωκεανούς. Τοξικά απόβλητα έχουμε και στη Μεσόγειο, στην περιοχή μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Έχουν εντοπιστεί μερικές δεκάδες ναυάγια, τα οποία δεν είναι τυχαία, από πλοία τα οποία μεταφέραν τοξικά απόβλητα, τα οποία τα βουλιάζανε γιατί ήταν ο πιο εύκολος τρόπος να εξαφανίσουν τα τοξικά απόβλητα. Γιατί ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο με τα τοξικά απόβλητα είναι ότι όσα μπορούμε να τα κάνουμε κάτι για να τα δραματοποιήσουμε, έχουν πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Σε πολλά είναι λίγα τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Άρα οι εταιρείες τότε προτιμούσαν να τα εξαφανίζουν με αυτόν τον τρόπο. Η Greenpeace λοιπόν έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στο να διαμορφωθούν, να υπάρξουν τέτοιες διεθνείς συμφωνίες, συνθήκη της Βασιλείας για παράδειγμα, για την απαγόρευση απόρριψης τοξικών ουσιών, αλλά και στη συνέχεια να είναι ο λεγόμενος watchdog, δηλαδή αυτός ο οποίος θα ασφαλίζει ότι όντως τηρείται αυτή η νομοθεσία. Παρατηρεί δηλαδή και ξέρουν όλοι ότι θα είναι εκεί αν χρειαστεί. Το τελευταίο, το επιστέγασμα κατά κάποιο τρόπο της δράσης της Greenpeace ήταν η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία REACH, είναι τα αρχικά REACH. Είναι μια αρκετά περίπλοκη νομοθεσία η οποία βάζει κανόνες και ζητάει την καταγραφή και την παρακολούθηση της παραγωγής και διαχείρισης των πιο επικίνδυνων χημικών ουσιών. Άρα λοιπόν εκεί που τα πράγματα ήταν εξέφραγα και ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε και κάθε φορά εντοπίζαμε μια επικίνδυνη χημική ουσία, α, το εξασθενές πρόμιο, να βρούμε μια νομοθεσία για το εξασθενές πρόμιο, α, τα persistent organic pollutants, α, το τάδε, φτιάχτηκε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία κατηγοριοποιεί τις διάφορες επικίνδυνες ουσίες και βάζει κανόνες για το πώς θα πρέπει η κάθε χώρα να παρακολουθεί τον κύκλο ζωής τους, όχι μόνο την παραγωγή τους, αλλά μέχρι το τέλος ζωής τους, τι γίνεται με τις ουσίες αυτές. Έχουμε θεματάκια στην εφαρμογή τους, μην κρυβόμαστε, αλλά το πρώτο μεγάλο βήμα έχει γίνει. Για να το κάνω λίγο πιο ελληνικό αυτό, να του βάλουμε λίγο τσαρούχι και τζατζίκι, στην Ελλάδα ένα βασικό θέμα που έχουμε με την νομοθεσία είναι η μη εφαρμογή της και η απουσία μηχανισμών ελέγχου. Η έλλειψη διαφάνειας δηλαδή σε αιτήσεις, εκθέσεις κτλ. Οι οποίες να μπορούν να ελεγχθούν και από κάποιον τρίτο που να λένε ότι ναι, για παράδειγμα, τόσες τοξικές ουσίες παρήχθησαν στη βιομηχανία αυτού του τύπου και εκείνου του τύπου, εκεί καταλήξαν αυτές, εδώ οι άλλες και. Όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης των τοξικών ουσιών, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια μονάδα τέτοια, με εξαίρεση ίσως κάποια νοσοκομιακά απόβλητα. Η διαχείριση των τοξικών ουσιών γίνεται κυρίως στο εξωτερικό, στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Να σας πάμε σε ένα άλλο θέμα και σε μια έτσι άγνωστη λέξη που είχαν τα παιδιά κοιτάζοντας τα άρθρα που έχετε δημοσιεύσει στο site. Αναρωτήθηκαν και θα θέλαμε να μας εξηγήσετε με πολύ λίγα και απλά λόγια τι είναι το βιοδιασπόμενο προϊόν. Ωραία. Γελάω γιατί το με λίγα και απλά λόγια για μένα είναι μία πρόκληση, είναι θέμα χαρακτήρα. Είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να διασπαστεί με βιολογικές διεργασίες. Δεν χρειάζεται δηλαδή να του βάλεις χημεία, δεν χρειάζεται να του κάνεις κάτι. Με τον ήλιο, το φως, το νερό κτλ. Μπορεί να διασπαστεί σε απλά βιολογικά συστατικά. Για παράδειγμα, ένα πλαστικό το οποίο έχει παραχθεί από άμυλο καλαμποκιού είναι βιοδιασπόμενο. Ένα πλαστικό το οποίο απλώς διασπάται από το φως του ήλιου δεν είναι βιοδιασπόμενο, είναι φωτοδιασπόμενο και είναι μεγάλο μέρος του προβλήματος γιατί πρακτικά θα γίνει μικρά πλαστικάκια τα οποία θα υπάρχουν παντού. Το βιοδιασπόμενο πλαστικό, από την άλλη μεριά, δεν είναι απαραίτητος κάτι καλό. Προφανώς είναι λιγότερο κακό από το πλαστικό.
Αλλά για να παραχθεί σημαίνει ότι έχουμε καλλιεργήσει τη γη, έχουμε χρησιμοποιήσει νερό, έχουμε χρησιμοποιήσει χημικά λιπάσματα, έχουμε χρησιμοποιήσει χημικά φυτοβάρμακα και όλα αυτά για να παράγουμε τροφή, αλλά για να παράγουμε καλαμπόκι, το οποίο θα γίνει άμυλο για να γίνει σακούλα. Δεν το λες και καλό αυτό τώρα μεταξύ μας, έτσι. Κρατήστε λοιπόν το πρώτο κομμάτι της απάντησης για το τι είναι βιοδιασπόμενο. Δεν είναι απαραίτητος κάτι καλό όμως, έτσι. Το βιοδιασπόμενο μπορεί να διασπάται λοιπόν υπό ειδικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το πετάξει στο περιβάλλον είναι κάτι καλό. Μπορεί να κάνει την ίδια ζημιά σε ένα βιότοπο, σε ένα οικοσύστημα, σε ένα είδος, σε μια χελώνα, σε ένα πουλί, σε ένα γλάρο, σε ένα ψάρι. Το γεγονός ότι μπορεί να διασπαστεί δεν σημαίνει ότι το κάνει καλό. Σημαίνει ότι μακροπρόθεσμα και υπό ειδικές συνθήκες, σε αντίθεση με κάποιο άλλο πλαστικό, θα διασπαστεί. Θα ήθελα να ρωτήσω πότε ιδρύθηκε η οργάνωση αυτή. Η Greenpeace ιδρύθηκε το 1971. Και στην Ελλάδα εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1991. Ξεκίνησε από τον Καναδά, από τις δυτικές ακτές του Καναδά, όπως σας είπα με το θέμα των πυρηνικών δοκιμών, έξω και το όνομα Greenpeace, συνδυασμός του πράσινου και της ειρήνης. Στην Ελλάδα εμφανίστηκε με πρώτο της κέντρο, πρώτο σημείο προσοχής στην πετρελαϊκή ρήπανση, τις πετρελοκυλίδες, πετρελαϊκή ρήπανση, λειτουργική ρήπανση από πλοία, από δηληστήρια κτλ. Άρα το κομμάτι της θάλασσας και το κομμάτι της τρόπου που παράγουμε ενέργεια. Και αυτά τα δύο εξακολουθούν να είναι στην καρδιά της δουλειάς που κάνουμε. Και είναι προβλήματα που ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στο κομμάτι της πετρελαϊκής ρήπανσης έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις και στην ασφάλεια των πλοίων και στα μέτρα τα οποία παίρνονται από την πολιτεία, από το λιμενικό, στα μέτρα ασφαλείας κτλ. Στο κομμάτι της μείωσης της εξάρτησής μας από το πετρέλαιο, και εκεί έχουμε βελτιώσεις. Εκεί που το πετρέλαιο ήταν παντού και θεωρείται ότι είναι η λύση, σήμερα πλέον είναι σαφές ότι δεν είναι η λύση, ότι συνδέεται όχι μόνο με τη ρήπανση, αλλά συνδέεται και με εντάσεις, πολέμους, διεφθαρμένα πολιτικά καθεστώτα κτλ. Και ότι πρέπει να φύγει από τη ζωή μας για χίλιους δύο λόγους και κυρίως για λόγους κλιματικούς, για θέματα κλιματικής ασφάλειας. Τι έχουμε καταφέρει? Έχουμε καταφέρει επίσης ότι ήδη το 35% της ενέργειας που καταναλώνουμε, της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουμε στην Ελλάδα, προέρχεται από καθαρές πηγές. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό επίτευγμα. Σκεφτεί κανείς ότι όταν ξεκινούσαμε στις αρχές της δεκαετίας του 90 γελάγανε όλοι και κοροϊδεύαν και λέγανε παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν δουλεύουν. Χρειάστηκε πολύ επιμονή, χρειάστηκε πολύ λάσπη στην πλάτη και φορτίο και κουβάλιμα για να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Ναι, μην ξεκινήσω να λέω τώρα όλες τις θεματικές με τις οποίες έχω μπλακεί, αλλά το κομμάτι βιοποικιλότητα και το κομμάτι ενέργεια, κλίμα συνολικά είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ακόμα. Θα έλεγα ότι αν έχω μάθει κάτι μετά από τόσα χρόνια είναι ότι η κοινωνία προχωράει μέσα. Μαθαίνει μέσα από τα λάθη της πολύ πιο αργά από τα προβλήματα τα οποία αναγνωρίζουμε. Δηλαδή, μέχρι να αναγνωρίσουμε σαν κοινωνία την κλιματική αλλαγή, έχει γίνει πλέον κλιματική κρίση και είναι εδώ, τη ζούμε κάθε μέρα. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα πρέπει να λύσουμε πλέον τα προβλήματα για να προλάβουμε τα χειρότερα. Πολύ ωραία. Και για να ολοκληρώσουμε έτσι αυτή την όμορφη συζήτηση, θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει η φράση «Χρειάζεται να γίνει μία επανάσταση επαναχρησιμοποίησης». Με ρώτησε πριν η Ειρήνη για το τι μπορεί να κάνει. Τα πράγματα που μπορεί να κάνει ο καθένας μας είναι αρκετά, αλλά είναι και περιορισμένα. Για να σταματήσει αυτό το κακό που γίνεται με τα πλαστικά μιας χρήσης, χρειάζεται πραγματικά μία επανάσταση. Χρειάζεται να ξαναδούμε, να αναθεωρήσουμε συνολικά όλη τη λογική με την οποία παράγουμε και χρησιμοποιούμε συσκευασίες, ήδη μια χρήση κτλ. Δεν μπορεί να γίνει απλώς με μια αποσπασματική νομοθεσία για τα καλαμάκια, άλλη μια αποσπασματική νομοθεσία για τις μπατονέτες, άλλη μια πιλωτική ΕΣΤΕΤ πρωτοβουλία για να καθαρίσουμε τις οδοντόβουλτσες από μια παραλία κτλ. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά αν θέλουμε πραγματικά να σταματήσει να παράγεται πλαστική ρήπανση, χρειάζεται μια πραγματική επανάσταση όχι μόνο στις δικές μας συνήθειες, αλλά και στις παραγωγικές διαδικασίες. Το πώς παράγουμε πράγματα, γιατί τα παράγουμε, γιατί τα συσκευάζουμε, πώς τα συσκευάζουμε κτλ. Και είναι καλό να καταλάβουμε ότι είναι μια ριζική αλλαγή αυτό και όχι απλώς μια βελτίωση σημειακή, γιατί αλλιώς θα κυνηγάμε την ουρά μας, όπως λέμε, θα προσπαθούμε να βελτιώσουμε κάτι, ενώ ο όγκος των πλαστικών που παράγεται θα συνεχίσει να αυξάνει. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Ευχαριστούμε.
Για μένα είναι πάρα πολύ θετικό ότι τα παιδιά ασχολούνται με το θέμα αυτό και θα μπορούσαν να, εύκολα να έχουν κουραστεί από τη συζήτηση. Και τη συζήτηση και τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χαραλαμπίδη. Το πρόγραμμα «Η ζωή χωρίς πλαστικά είναι δικαίωμα των παιδιών» υλοποιείται με την υποστήριξη του BMED.